Γεγονός είναι η υποχρεωτική χρήση POS και η διασύνδεσή τους με τις ταμιακές μηχανές στις λαϊκές αγορές, καθώς το νέο μέτρο της κυβέρνησης όφιλε να εφαρμοστεί αφενός για την πάταξη της φοροδιαφυγής και αφετέρου για την διευκόλυνση των πελατών να συναλλάσσονται με την χρήση πιστωτικής κάρτας. Θετικό αλλά μακροπρόθεσμο χαρακτηρίζει το μέτρο μερίδα παραγωγών της λαϊκής αγοράς, καθώς όπως λένε είναι πιο εύκολο για έναν άνθρωπο που πληρώνεται μέσω τραπέζης να κάνει και τις αγορές του με κάρτα. Για την ώρα πάντως οι περισσότεροι καταναλωτές ακόμη προτιμούν τα μετρητά, αφού τα ποσά των συναλλαγών στις λαϊκές αγορές είναι στην πλειοψηφία τους μικρά. Πολλοί είναι και εκείνοι οι πολιτές που παρότι διαθέτουν POS και έχουν προχωρήσει με την διασύνδεση της ταμιακής τους επιτυχώς, εν τούτης αναφέρουν πως αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ομαλή λειτουργία του συστήματος, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει και την ομαλή λειτουργία των συναλλαγών με τους πελάτες τους. Το POS διασυνδέθηκε με την ταμιακή μηχανή. Δουλεύει? Το κάναμε. Το κάναμε, αλλά δεν δουλεύει το POS. Τώρα τι γίνεται? Θα ήθελα να αναφέρω ότι με τα μηχανήματα που βάλαμε τελευταία, το πώς άλλες φορές πιάνει και άλλες φορές δεν δουλεύει είναι λόγω του ίντερνετ. Δεν είναι σταθερό το ίντερνετ και μπορεί να κόβουμε απόδειξη, προσπαθούμε να πληρωθούμε με κάρτα, δεν είναι εφικτό. Αν δεν διορθωθεί αυτή η κατάσταση, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολλοί πελάτες εδώ που πληρώνουν με κάρτα? Όχι, δεν είναι πολλοί, αλλά και αυτοί που είναι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν τις περισσότερες φορές. Υπάρχει δυσκολία? Σίγουρα υπάρχει, γιατί ο άλλος προβληματίζεται, δεν έχει πάρει λεφτά από τα ATM για να πληρώσει, παίρνει τα πράγματα και δεν μπορεί να πληρωθούν. Αιτία αυτής της δυσπραγίας είναι, όπως λέει ο γραμματέας παραγωγών λαϊκής αγοράς Αλεξανδρούπολης Μανώλης Καλεμτζής, η γραμμή του διαδικτύου και η εγκατάστασή της, η οποία χρειάζεται ειδικές αναβαθμίσεις ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Το κράτος μπορεί να νομοθετεί, από το να νομοθετείς μέχρι να του κάνεις πράξη έχει πολλή διαφορά. Τα POS εδώ και καιρό προσπαθούμε να τα εντάξουμε στους πάγκους μας, στις λαϊκές αγορές, αλλά τα POS τον περισσότερο καιρό που δεν είναι καλός ο καιρός, με τον αέρα, με τα τέτοια, δεν έχουμε ίντερνετ. Δεν είναι λειτουργικά αυτή τη στιγμή. Το κράτος πρέπει να μεριμνήσει, να βρούμε κάποιο τρόπο να τα εντάξουμε στους πάγκους μας χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα, διότι κάθε φορά που προσπαθούμε να κάνουμε κάποια συναλλαγή αργεί, και άμα έχει 2-3 πελάτες με τις κάρτες να περιμένουν, αργεί και όλος ο πάγκος να δουλέψει. Ο Δήμος να θέλει να βοηθήσει με κάποιες παροχές ίντερνετ, απλώς για να μπορείς να κάνεις διασύνδεση από το POS στην ταμιακή σου, δεν ισχύει μόνο το ίντερνετ, πρέπει να είναι με άλλον τρόπο να γίνεται. Αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι τεχνικοί. Εμείς μας είπαν να βάλουμε POS, βάζουμε POS. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε σε όλες τις λαϊκές του Εύρου που είμαστε υπεύθυνοι, βλέπουμε ότι δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει έτσι όπως πρέπει να δουλεύει. Έχουν όλοι οι παραγωγοί POS πλέον στη λαϊκή? Ναι, το έχουν προμηθευτεί όλοι οι παραγωγοί στη λαϊκή. Βέβαια υπάρχει και κάποια παράταση μέχρι τέλος του μήνα να μπει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι λειτουργικό. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση των μηχανών POS βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε και οι τελευταίοι πολιτές να διασυνδέσουν την ταμιακή τους υπό τον φόβο τσουχτερών προστήμων, με την διαδικασία να έχει λάβει παράταση μέχρι το τέλος του Ιουνίου.